Να πάμε τώρα κυρίε και κύριοι στο Γιάννη Φόσκολο, καθώ αναμένεται νέα απόφαση από το Συμβούλιο τη Επικρατεία που θα ανοίξει το δρόμο για αναδρομικά σε περισσότερου από 300.000 συνταξιούχου. Γιάννη. Ακριβώ, Μίνα, καλό μεσημέρι. Τα επόμενα 24 ώρα περιμένουν οι διάδικοι να δημοσιευτεί η πολυαναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία που θα βάλει το τελευταίο, παζλ, σε αυτή, το τελευταίο κομμάτι του παζλ συγγνώμη, σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση που διαρκεί εξελίσσεται από το 2015. Πάμε να δούμε τι αφορά αυτή η απόφαση που έρχεται αφορά τα δώρα των κύριων συντάξεων, τι μειώσει των επικουρικών συντάξεων και τα δώρα των επικουρικών συντάξεων. Δηλαδή τα χαμένα αναδρομικά που δεν δόθηκαν πέρσι το καλοκαίρι. Ποιου αφορά αυτή η απόφαση, Αφορά καταρχήν, όπω ε, είπε πάνω από 200 με 300 χιλιάδες συνταξιούχους οι οποίοι είχαν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη πριν η κυβέρνηση ψηφίσει το περασμένο καλοκαίρι τον σχετικό νόμο. Mm. Αυτοί είναι και όσοι έχουν κλειδώσει τα αναδρομικά τους. Τι κερδίζουν με την απόφαση που έρχεται. Κερδίζουν χρόνο. Θα τα πάρουν νωρίτερα γιατί δεν θα χρειαστεί να περιμένουν να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους στα δικαστήρια. Η δεύτερη κατηγορία των συνταξιούχων είναι αυτοί οι οποίοι δεν είχαν προσφύγει, προσέφυγαν όμω στη δικαιοσύνη μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου. Αυτοί Διεκδικούν με αξιώσει τα Μάλιστα. συγκεκριμένα αναδρομικά ναι. και οι νομικοί λένε πω τα δικαιούνται. Τώρα, δυνητικά θα μπορούσαν να δικαιωθούν τα αναδρομικά και όλοι οι συνταξιούχοι, γιατί ναι. όλοι είχαν αυτέ τι περικοπέ το 2012. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, γιατί το δημοσιονομικό κόστο είναι πολύ μεγάλο Μάλιστα. και φτάνει στα 2,5 δισεκατομμύρια ναι. ευρώ. Για, Για ναι. όλε τι οικονομικέ ειδήσει και τι εξελίξει αυτήν την πολύ και άλλε επιχειρηματικέ ειδήσει, στο ημερησία.gr. E